την προοριάρση περιοριστικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και των απαγορεύσεων στις συγκεντρώσεις και συναθρήσεις, ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνάντηση που είχαν το πρωί. Η συνάντηση Νίκο Αναστασιάδη Άντρου Κυπριανού πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο της εκδήλωσης του περασμένου Σαββάτου, αλλά και εν ώψη της μεθαυριανής προαναγγελθήσας διαμαρτυρίας. Με την κυβέρνηση να απορρίπτει σκέψεις για πρόωρη χαλάρωση μέτρων, υποδεικνύοντας τον κίνδυνο για εκ νέου έξαρση της πανδημίας. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προειδοποίησε ότι την ευθύνη για τυχόν επιβάρηση της επιδημιολογικής εικόνας θα έχουν αυτοί που παραβιάζουν τα μέτρα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προειδοποίησε ότι τυχόν πρόωρη χαλάρωση των μέτρων πιθανόν να σημαίνει και παράταση της περίοδου εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι τυχόν επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας θα βαρύνει εκείνους που παραβιάζουν τα μέτρα ή προτρέπουν στην παραβίαση των μέτρων. Από πλευράς του, ο Άνδρος Κυπριανού αρχικά διερωτήθηκε γιατί δεν μπορούν να λειτουργούν με αυστηρούς περιορισμούς συγκεκριμένοι επαγγελματικοί χώροι όπως τα οδεία, τα θέατρα, οι μουσικές σκηνές και τα εστιατόρια. Στην συνέχεια, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ δεν είναι πίσω από καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας η οποία ζήτησε να γίνουν σεβαστές. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν τονίσει κατ' επανάληψη το τελευταίο διάστημα ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν πρέπει να προκαλεί προβλήματα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό τουλάχιστον της ελεύθερης έκφρασης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πάντως προσάπτει στο ΑΚΕΛ ρόλο υποκινητή. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Δημητρίου κατηγόρησε την Εζεκία Παπαϊωάννου ότι παρακινεί τον κόσμο σε ανυπακοή. Αν στο ΑΚΕΛ υποβαθμίζουν το δικαίωμα στη ζωή, να βγουν και να το πούν. Να βγουν και να πούν στις χιλιάδες των συμπολιτών μας που ήταν θετικοί στον ιό, στις χιλιάδες των εργαζομένων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πως δεν τους νοιάζει η επιδημιολογική εικόνα, πως δεν μπορούν να συμμεριστούν τις αγωνίες τους για την επόμενη μέρα. Για τους αντίθετους λόγους, το ΑΚΕΛ έβαλε στο στόχαστρο και η Θύρα 9, η οποία θα συμμετέχει στην εκδήλωση του Σαββάτου με δικό της ξεχωριστό μπλοκ. Δεν μας ενδιαφέρει και μας αηδιάζει η ξαφνική αγάπη διαφόρων κομμάτων προς την διαμαρτυρία. Ειδικά η στάση του ΑΚΕΛ που μέσω της πολιτικής του ηγεσίας πριν τις 13 του μήνα δήλωνε ότι δεν διοργανώνει πορείες σεβόμενο το διάταγμα και σήμερα μετά την μαζική στήριξη της διαμαρτυρίας προσπαθεί να το παίξει υπερασπιστής της πορείας. Ανακοίνωση την οποία ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σχολίασε από την εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του, δικαιούται να τοποθετείται όπως θέλει. Όλοι θα κρυθούμε από τον κόσμο. Ο κύριος Κυπριανού κάλεσε τους διοργανωτές να περιφρουρήσουν αποτελεσματικά τη συγκέντρωση για αποφυγή επεισοδιών και απίφθινε έκκληση προς την αστυνομία να αντιμετωπίσει την πορεία ως ειρηνική.